πρώτη περίπτωση στην Κρήτη αρνήτριας μητέρας έφτασε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο. Πρόκειται για 39χρονη που από το Σεπτέμβριο του 2020 έχει διακόψει τη φίτηση του 9χρονου σήμερα παιδιού της και αρνείται να το επιστρέψει στο σχολείο με αφορμή τον κορονοϊό και την τήρηση των μέτρων προστασίας που έχουν επιβληθεί. Η 39χρονη που συνελήφθη οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για να δικαστεί την ερχόμενη Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου. Τόσο η 39χρονη μητέρα, όσο και οι υπόλοιποι στο σύνολο 18 γονείς από το Ηράκλειο που έχουν διακόψει τη φίτηση των παιδιών τους, πέρασαν πριν από λίγες ημέρες την πόρτα του εισαγγελέα που τους κάλεσε και τους έκανε συστάσεις, ζητώντας τους να επιστρέψουν στο σχολείο τα παιδιά τους. Η επιμονή να μην στείλει το παιδί στο σχολείο οδήγησε στη σύλληψή της και την άσκηση της κατηγορίας περί παράληψης εποπτείας. Η εισαγγελέα της έδρας πάντως ζήτησε από την 39χρονη να επιστρέψει άμεσα το παιδί στο σχολείο και πως μια τέτοια στάση θα αξιολογούνταν σχετικά από το δικαστήριο, επισημένοντας τη μητέρα ότι οι όποιες συνέπειες δημιουργούν προβλήματα τόσο στην ίδια όσο και στο ανήλικο παιδί της. Η ίδια κατά την έξοδό της από το δικαστικό Μέγαρο συνοδευόταν από ρασοφόρο και δεν θέλησε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, δίχως πάντως να αφήνει επίσης να διαφανεί οποιαδήποτε πρόθεση να επιστρέψει ή όχι το παιδί στο σχολείο του.